Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου χαρακτήρισε χάσιμο χρόνου την επικείμενη αναφορά του ΟΗΕ για τον περσινό πόλεμο στη Γάζα. Υπογράμμισε ότι η επίσημη Ισραηλινή αναφορά και μια ανεπίσημη από απόστρατους αξιωματικούς από τη Δύση αποδεικνύουν ότι οι πράξεις των δυνάμεων της χώρας έγιναν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Εάν κάποιος θέλει να μάθει την αλήθεια, θα πρέπει να διαβάσει την Ισραηλινή αναφορά και την αναφορά των ανώτατων στρατηγών. Οποιοσδήποτε επιθυμεί μια αβάσιμη, αυτόματη κατηγορία εναντίον του Ισραήλ μπορεί να χάσει το χρόνο του διαβάζοντας την αναφορά του ΟΗΕ, σημείωσε. Ο εκπρόσωπος της Χαμάς πάντως σχολίασε ότι η Ισραηλινή αναφορά διαστρεβλώνει την αλήθεια, με δεδομένο, όπως είπε, ότι πολλά περιστατικά είναι καταγεγραμμένα από τις τηλεοπτικές κάμερες. Η αναφορά αποτελεί προσπάθεια της Ισραηλινής κατοχής να απαλλαχθεί από τα εγκλήματά της στη Γάζα. Είναι μια Ισραηλινή προσπάθεια να ελέγξει τη διεθνή αφήγηση εν αναμονή της αναφοράς του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τον Ιούλιο του 2014, το Ισραήλ έκανε αεροπορική επίθεση σε παραλία της Γάζας. 4 αγόρια από την πλευρά των Παλαιστινίων σκοτώθηκαν. Εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού είπε πως η επίθεση έγινε επειδή υπήρξε η εκτίμηση ότι επρόκειτο για ενόπλους. Το περιστατικό καταγράφηκε από ξένους δημοσιογράφους που είπαν πως τα παιδιά απλώς έπαιζαν ποδόσφαιρο.